Έλενα, τι κάνεις εκεί? Είπαμε θα φτιάξουμε βίντεο για το πώς θα κάνω τη βαλίτσα μου. Έτοιμη. Τη βαλίτσα μου? Ναι, τι άλλο θες. Άιντε, χάζεψε το κορίτσι. Πάμε να φτιάξουμε τη βαλίτσα. Ναι, αλλά πάρε μαζί σου. Θα σε πάρω. Εντάξει. Χωράς? Χωράω. Ποιες είναι? Ωραία. Χώρασε. Δεν χωρά. Με τον καφέ. Πάμε να τραβήξουμε λοιπόν το βίντεο αυτό. Και δεν πάμε. Και δεν πήγαμε. Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μας κάνετε, είστε καλά, περνάστε όμορφα. Εμείς εδώ είμαστε στη βαλίτσα. Γιατί ταξίδι θα πάμε, αλλά ταξίδι πώς θα πάμε? Αν δεν φτιάξουμε βαλίτσα. Και επειδή κάναμε ένα τέλειο στοράκι και μας είπατε ότι θέλετε βαλίτσα με την Έλενα Κουράκη και την Καλίνα Νάνου. Και είπαμε, γιατί δεν φτιάχνουμε βαλίτσα να σου πω. Πάμε να φτιάξουμε ούτως ή άλλως. Together. Together. Μου το είπε πριν έρθει εδώ. Πριν έρθει, από την Μύκονο μου τα έλεγε εμένα. Θα φτιάξουμε βαλίτσα μαζί για τη Νέα Υόρκη. Πόσο θα ήθελε να ήμουν μαζί σου. Και εγώ θα ήθελα, Έλενα, να σου μαζί μου. Θα κάνουμε άλλο ταξίδι μαζί μου. Ναι, ναι. Θα γίνει βλογκάρα, βλογκάρα. Ω, ναι. Ω, ναι, ναι, ναι. Θα το δούμε, παιδιά. Stay tuned. Καλά, πάπα. Τα λέμε σε δύο λεπτάκια γιατί τώρα... Να βγούμε και από πάλι. Εγώ δεν θέλουμε κάτι άλλο, σωστά. Όχι. Αχ, το καπέλο είναι τέλειο, ρε. Έτσι θα μας βοηθήσει. Έτσι θα βγάλω βίντεο. Θα μας βοηθήσει η Έλενα με το... Νομίζω ότι κάπου τσαλακώθηκε κάπως. Εντάξει, θα τη σιώσουμε. Λοιπόν. Κασκολάκι. Για να το βάζουμε πάνω από το δερματινάκι μας. Σωστά. Σωστά. Αυτό πολύ μου άρεσε έτσι όπως το έκανες. Ναι, γιατί το έκανα και το merchandise. Τυχαία, δείτε το. Τι ωραίο που το έχει κάνει. Λοιπόν, επίσης να θυμίσουμε. Λέω να το διπλώσω έτσι, δες. Για να τα έχω στο νου μου. Ότι μου το έκανες αυτό. Να δείξουμε αυτό το θεϊκό τζάκι. Να το δείξουμε. Λοιπόν, αν βέβαια με αυτό που φορά δεν ξέρω αν ταιριάζει τώρα. Δεν έχει σημασία, αλλά έδειξε κατανόηση. Ποιο να δείξει κατανόηση τώρα. Ναι. Δεν είναι τέλειο, κάνε το πλήρες. Μου κάνει ένα τέτοιο. Η φωνή του λαού. Λοιπόν, αυτό το τζάκετ θα το δεις, ξέρεις που θα το δεις. Φυσικά. Λοιπόν. Εμείς και αυτό είναι πολύ ωραίο. Το φουστί. Τι κάνω. Εσύ προμόσου. Πώς θα βγάζει αυτό το πουκάμισο όμως με αυτή τη φούστα και σε έχουν διαφορετικό print. Για σήκω λίγο πάνω να σε δει ο λαός. Και εσύ. Το πουκάμισο είναι δικό μου, θέλω να ξέρετε, γι' αυτό της λέω πόσο ταιριάζει. Θα το πάρω και αυτό μαζί μου. Πάμε δες λίγο στον καθρέφτη. Και εγώ και αυτά. Εγώ αυτό έλεγα. Αυτό γιατί να το βάλω. Το παντελόνι τι φοράς. Και την ξεκινώνω. Και φεύγει χωρίς ρούχα αύριο. Ας είναι. Δεν κάνω άλλο χαρμού που μπορούσα να δω από τον άλλο. Έτσι. Με ποιο αυτό. Α, και με το δερμάτινο θα ήταν τέλειο. Α, για βράδυ. Αλλά θέλει ψηλό παπούτσι. Ναι, πέδιλο. Και το ποτάκι σου μπορείς να βάλεις το ψηλό. Και με πέδιλο θα ήταν πολύ. Με πέδιλο θα ήταν τέλειο, αλλά οκ. Είπες κακιά λέξη στον αέρα! Ντροπή. Επίσης έχουμε και αυτά. Το ταπεινό επίσης, μπλουζάκι. Δεν ξέρω πως άνθρωπος φοράει όντως εδώ πέρα. Εσύ. Μόνο καλή είμαι. Εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Τη μέρα που πήγα στον Bubblegum να πάρω αυτό, μου λέει αυτή η κοπέλα, το small λέει τόσο καιρό δεν έχει πουληθεί. Όχι μόνο γι' αυτό, είναι σετάκι με το άλλο το παντελόνι που σας έδειξα. Δεν έχει πουληθεί λέει ακόμη το small γιατί δεν ξέρουμε σε ποιον άνθρωπο θα μπορούσε να χωρέσει small μπλουζάκι. Κι όμως, με βρήκατε τους λέω. Με βρήκατε εμένα, είναι λες και ράφτηκε πάνω μου αυτό το μπλουζάκι και το παντελονάκι. Δεν υπάρχει. Θα το δεις, σε φωτογραφία. Θα το ξέρεις. Εγώ το σνόμπαρα στην αρχή, γιατί είναι πολύ ωραίο. Ναι, μην δουλέψει έτσι. Έχουμε και αυτό. Αυτό! Τι έκανες παιδί μου πίσω! Τίποτα έτσι ήταν. Α, νόμιζα το έδεσες.
Είναι χι, σε όλη την πλάτη. Σε όλη την πλάτη. Σε όλη την πλάτη. Ένα σου πω. Αυτό όταν το έβαζα μέσα από εκεί που έκανε το ζάκι, αντί για σου χέρι. Δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ φορμαστό και επειδή κάνει το. Θα γράφει περίεργα. Το κυματισμό τη σου. Α πούμε αυτό το μπλουζάκι γιατί το παίρνω, με τι μπορώ να το βάλω. Μπορεί να το βάλει με ένα t-shirt σαν κουζέ. Από πάνω από το τυχί ή κάτω από τα βυζιά. Ναι, σαν. Με σε πουκάμισο. Έτσι. Σε πουκάμισο. Μήπως θα πάρω και ένα σχετό άσπρο πουκάμισο. Τώρα τι ιδέα μου έδωσες. Έτσι που το βράζεις. Ναι, ναι. Και με αυτό ίσως. Αλλά όχι και τη φούστα και αυτό δεν γίνεται. Ναι, πολύ πληροφορία. Πολύ τέτοιο. Ένα απλό μαύρο σκύλο. Τι. Παντελό. Τζι. Αυτό. Αλλά αυτό με το πουκάμισο ή το λευκό τίσερ θα δείξει πάρα πολύ ωραία. Λευκό τίσερ που δεν πήραμε. Ναι, θα έχουμε άμεσα. Είναι αυτό που πήγε. Σωστά, σωστά. Το καπέλο εκεί. Το καπέλο δεν φεύγει. Ναι. Εγώ είμαι εκεί, αλλά εσύ είσαι εδώ. Λοιπόν. Πού φέρνω από εδώ. Rise Kairos. Πάμε να τα πάρουμε, να τα βάλουμε στη βαλίτσα μας, λοιπόν. Δεν πήραμε πολλά. Λοιπόν, η μεγάλη πατεντιά που λέτε είναι να βάζεις όλα τα ρούχα από την πλευρά που έχει το νάιλον. Εμείς θα αφήσουμε και μια βαλίτσα σχετικά άδεια, δηλαδή τουλάχιστον ή τη μία πλευρά, για να γυρίσω με ψώνια εγώ. Γιατί έχω τέτοιες προσδοκίες. Προφανώς, πας στη Νέα Υόρκη και θα γυρίσεις με ψώνια. Ωραία, σου πάμε και δώσω και σε μένα κάτι να βάλω εκεί. Καλεσί. Έλα, καλεσί, πάρε αυτά. Δεν χρειάζεται να τα βάλουμε ρολάκια, πήρα λίγα τελικά. Θα παγώσω νομίζω. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα χρειώσεις. Α, θα βάλεις εκεί στα πλάγια, αυτά. Έλα, πέρα. Αυτό είναι μαγκός και μετέρα. Δεν μαγκώνουν ρε αυτά, αγαπτάκια είναι. Και σε αυτά τα δύο θα βάλω κραγιόν στο μικρό και όλα τα καλλιτικά μου στο άλλο. Παλέτες θα πάρω στην άλλη τσάντα. Α, καλά. Άδεια η βαλίτσα. Άνετα. Εγώ χωνόμουν και δεν μας φτάσει ο χώρος. Και έχω και άλλη μία βαλίτσα. Άδεια δεν την πάρω κι εκείνη. Όχι, κάπου έχουμε και τα πανωφόρια σου να βάλουμε. Α, δεν τα βάλαμε. Όχι. Α, εκείνο πρέπει να το βάλουμε τώρα εδώ. Εκεί. Όχι εκεί. Γιατί όχι εκεί. Εκεί θα βάλουμε τα παπούτσια. Ναι, αλλά είναι πολύς χώρος. Και έχουμε και αυτό. Εδώ δεν χωράνε. Αν πάλι. Τις μπότες τουλάχιστον, τα μποτάκια που δεν πρόκειται να τα βάλω. Και θα κρατήσω εδώ σταράκια και αρβιλάκια. Πέρα από τσάντα βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Ναι, σημασία που μιλάει την κάνει. Λοιπόν, και είχαμε μια τέλεια, βασικά το κολοκυμπινάκι μου, είχε μια τέλεια ιδέα να κάνουμε δύο outfit με το ίδιο παντελόνι για να δείτε πως μπορείτε να το συνδυάσετε σε διαφορετικό, με διαφορετικό outfit στην ουσία. Και να μην παίρνετε πάρα πολλά ρούχα στα ταξίδια και υπέρβαρες βαλίτσες και μπλα 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 μπλα. Ταραν! Οπότε πάμε να δούμε ένα jean, δύο τρόποι.
έφτασε και αυτό το βίντεο στο τέλος του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, κάντε like από κάτω. Αφήστε μας ένα σχόλιο να μας πείτε πού θα πάτε εσείς ταξίδι καλέ φέτος. Να μας πείτε. Καλέ. Καλέ. Να μας πείτε αν έχετε καμιά ιδέα να πάρουμε τίποτα άλλο μαζί μας. Γιατί ή αν έχετε πάει στη Νέα Υόρκη, να μου πείτε πού να πάω. Γράψτε μου κάτω. Αυτό είναι πολύ καλό. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Και αν σας αρέσει να μας παρακολουθείτε και να με παρακολουθείτε, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Φιλιάκια πολλά!